Σιέστεν και Μαλής, κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Τζανακάκης δεξιά. Ο Κέβιν αριστερά, Κέβιν Μαρτίν. Φεράρι αριστερά, Τεντάκης δεξιά, ολόκληρη την πλευρά. Γκουαροτσένα και Τσοκάνη σαν ασταλτική μέση Μουνίδ. Σε πιο δημιουργικό ρόλο. Ο Πανετολικός τώρα θέλει την νίκη, θέλει τους τρεις βαθμούς για να αποσπαστεί και άλλο από το Πανιόνιο. Από αποσώσεως βαθμολογικής συγκομιδής. Εκτός αποστολή σήμερα ο Σλοβάκος φόρο Έρικ Γιέντρισεκ. Πασάρε στον Τόρες, αυτός δεν μπόρεσε να βρει τον Τεντάκη που ανέβαινε. Ο Ντάουντα την άλλη φεύγει στο χώρο, κάνει το τάκλι πάνω στην μπάλα. Εδώ η κάθε την πάσα και πάλι, πως έφυγε πολύ γρήγορος Ντάουντα και πως πέφτει στα πόδια του μετάκλιν και βρίσκει μπάλα σωστά, ενώ έχει τσιμπήσει αρχικά ο Ντάουντα. Εντυπωσιακή επέμβαση από τον Γκαραβέλη. Και σε συνέχεια μετά την κόντρα η μπάλα είναι και για τον Πόλο. Ο Γάλλος με τον Άλβαρες και πάλι Μουνιέ. Ανεβαίνει με την μπάλα, ωραία προσποίηση, μπαίνει προς την περιοχή, έτοιμος να εκτελέσει. Θα διώξει εντυπωσιακά ο Γκαραβέλης. Κάνει εντυπωσιακή ενέργεια ο Μουνιέ. Δεν είναι πολύ δύσκολο. Κέβιν και Ρώσα, ξανά για τον Κέβιν που ανεβαίνει και θέλει να σεντράρει. Πρώτο δοκάρι, πέρασε η μπάλα. Κόρνερ για τον Βόλο στο πρώτο δοκάρι. Μπλοκάρε τελικά ο Φερνάντεφ. Κυβέλε για τον Γκουαροτσένα. Τον κυνηγά ο Ντάλσιο. Αφήνει για τον Τεντάκη. Ωραία προσποιείται και συγκλίνει Τεντάκη. Ευκαιρία για να καλώσουν με το αριστερό η μπάλα out. Το ανασταλτικό πλάνο του Γκαγέγκο. Γκαγέγκο, 45χρονο Καταλανό που είναι μόνιμα όρθιο. Θα δούμε τη φάση αυτή με την κεφαλιά για τον Μουνιέ από τον Ντάουντα. Ο Μουνιέ μπαίνει στην περιοχή και ψάχνει στήριγμα. Ο Μουνιέ έτοιμο να γυρίσει τώρα την μπάλα για να καλό πλασέ τον Άλβαρες. Κοντράρει μπάλα. Γκουαροτσένα. Ένα μακρινό σουτ. Νάει για τον Δίας που μπαίνει στην περιοχή. Δίας εξετάζει τις επιλογές του. Βρίσκει συμπαίκτη. Το πλασέ out από τον Άλβαρες και πάλι. Πόσο εύκολα μπαίνει στην περιοχή. Ο Άλβαρες καραδοκεί. Ο Ντάουντα τώρα έκανε το κοντρόλ και πέταξε την μπάλα για τον Ρώσα που είναι γρήγορος. Βάζει την μπάλα μπροστά και θέλει να μπει προς την περιοχή. Ο Ντεντάκης τον έχει ακολουθήσει. Ο Ρώσα την μπάλα στο δεξί. Το πλασέ του. Η κόντρα. Κόρνερ. Υπάρχει offside όμως προηγουμένως στον Μουνιέ. Αλλά θέλει πολύ δουλειά και ειδικά με τους πλάγιους ακραίους, τον Τεντάκη και τον Φεράρα που έχουν πολύ δουλειά σήμερα. Ο Ρώσα σουτάρε, ο Δίας θέλει να σουτάρει με τη σειρά του Καραβέλη στο γκολ από τον Μουνιέ. 1-0 για τον Πανετολικό στο 42. Ξανά η φάση. Με τον Δίας να κατεβάζει, να δίνει για τον Ρώσα. Ο Ρώσα φέρνει την μπάλα στα αριστερό και ετοιμάζεται να σουτάρει. Αφού το κάνει η μπάλα κοντράρει, επιστρέφει για τον Δίας που πλασάρει, δεν είναι εκτεθειμένος. Ο Μουνιέ, ο οποίος πηγαίνει στην μπάλα πρώτος και τελειώνει τη φάση. Ξανά με γραμμή, αρκετά πιο πίσω. Μπαίνει ο Δίας μέσα στην περιοχή, σπάει για τον Ντάουντα, δεν μπόρεσε να πλασάρει και πάλι σε αυτόν η μπάλα. Ο οποίος σεντράρει, ευκαιρία μεγάλη με τον Μουνιέ. Και νέο γύρισμα, ο Δίας δεν τελειώνει η φάση, έτοιμος να πλασάρει ο Άλβαρες, δεν συνέβη ποτέ αυτό. Φεράρι κάθε την πάσα για τον Τόρες, φτάνει πρώτος και μπαίνει στην περιοχή, ανατροπή από τον Σιέστε, πέναλτι. Θυμίζω και η γραμμή είναι πέναλτι. Ξανά η προσποίηση από τον Τόρες. Βλέπετε, βρίσκει τον αντίπαλό του, ίσως να είναι έξω. Είναι πολύ πολύ ωριακή η φάση. Θυμίζω, και το ξαναλέω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία, η γραμμή είναι πέναλτι. Εδώ Σιέστε σταματά και βρίσκει τον αντίπαλό του. Έχω την αίσθηση ότι είναι έξω από την περιοχή. Και τον βρίσκει ο αντίπαλός του και δίνει φάουλ. Ναι, αυτό ακριβώς που βλέπαμε και εμείς, είδε και ο διαιτητής του VAR. Μουνίθ το γέμισμα στο δεύτερο δοκάρι, ο Οικονόμου έκανε κίνηση εκεί, η μπάλα πέρασε out. Άλβαρες την πάσα τώρα για τον Μουνιέ που βγάζει για τον Ντάουντα, δεν κάνει καλό κοντρόλ, θα αλλάξει παιχνίδι. Και που ανεβαίνει ο Κέβιν και θα σουτάρει δυνατά, διώχνει σε κόρνερ ο Γκαραβέλης. Θα τροφοδοτήσει τον Κέβιν ο οποίος σουτάρει και βρίσκει έτοιμο τον Γκαραβέλη. Την πρώτη αλλαγή από πλευράς Βόλου, προς το παρόν η πάσα από τον Μουνιέ για τον Δίας, ο οποίος πήδηξε για να πάρει την μπάλα. Ο Άλβαρες έτοιμος για να σουτάρει. Άλβαρες πλασάρει, μπάλα out. Πρέπει να έχει βρει και στο οριζόντιο δοκάρι μπάλα.
Ναι, Τίας επέστρεψε, το σταμάτησε και τώρα Τζανακάκης. Πολύ χώρο μπροστά του. Τζανακάκης μπαίνει στην περιοχή, σεντράρει για τον Ντάουντα. Ο Μουνιέ μπαίνει στην πορεία της μπάλας. Ο Οικονόμου έδιωξε, πήρε και το φάουλ. 19χρονος αμυντικός. Ο Ντίας τώρα έχει την μπάλα και ετοιμός να σουτάρει. Ο Ντίας μπλοκάρει. Ο Καραβέλης. Τόρες. Θέλει να συγκλίνει ο Τόρες και να εκτελέσει με το αριστερό. Δεν είναι άσχημη σαν σκέψη. Μπλοκάρει εύκολα όμως ο Φερνάντεφ. Ευκαιρία τώρα με τον Μάτζι να μπαίνει στην περιοχή και θέλει να γυρίσει. Απλώνει το δεξί του χέρι και φέρνει την μπάλα στο στήθος του για να μπλοκάρει ο Φερνάντεφ. Ο Μπαϊροβιτς, ο Ντίας, ωραία η προσποίηση και κάθε την πάσα για τον Τζανακάκη. Που ανεβαίνει και πάλι με πολύ χώρο και μπαίνει στην περιοχή. Τζανακάκης τώρα θα σεντράρει, μπάλα ψηλά. Δεν έκανε καλό γύρισμα. Ο Ρώσα θέλει να κοντρολάρει και να κατεβάσει. Τα καταφέρνει. Ο Ρώσα γυρίζει εκεί που είναι ο Μπαϊροβιτς. Ο Ταχάρ, νέο σουτ. Ο Μπαλογιάννης διώχνει. Τόρες τώρα. Θα σεντράρει η Σιέστεντ, έχει απάντηση. Ευκαιρία για ένα καλό δυνατό σουτ. Φωνάζει ο Λίρατζης για χέρι. Προηγουμένως το σουτ από τον Λίρατζη. Έχει μαζέψει το αριστερό του χέρι. Ο Ντάλσιο έδιωξε. Θέλησε να κατεβάσει και να γυρίσει. Χωρίς αποτέλεσμα ο Κάσες. Έχει χαλάσει το παιχνίδι. Γρηγόρη, παρακολουθώ τι γίνεται. Θα μεταφέρω, Γρηγόρη, αυτό που γίνεται. Άστο σε μένα, βλέπω από ψηλά. Ο Κάσες έχει πέσει. Θα δούμε σε replay τι ακριβώς έχει συμβεί. Πάντως, χαλάει εδώ το παιχνίδι. Ξανά θα δούμε τη φάση εδώ. Την απομάκρυνση. Ο Ντίας μαζί με τον Κάσες, ο οποίος τράβηξε για λίγο τον Ντίας, στη συνέχεια ο Κάσες τον πλησίασε, έπεσε στο χορτάρι ο ποδοσφαιριστής του Βόλου. Κίτρινη κάρτα για τον Κάσες και κόκκινη για τον Ντίας. Ναι, αυτό ακριβώς. Γι' αυτό πήγε στο VAR. Να δούμε τι αποφάσισαν. Δείχνει ότι είδε το VAR τη φάση που ο Κατσικογιάννης και έλαβε την απόφασή του. Ποιον καλεί τώρα το Μάτζι? Ναι. Κόκκινη και για τον επιθετικό του Βόλου. Ο Μπουνίθ θα είναι ο εκτελεστής. Θα φέρει την μπάλα στην περιοχή. Περνά στο δεύτερο δοκάρι. Ευκαιρία μεγάλη και γκολ για τον Βόλο. Με τον Δημόπουλο. Απίστευτο, αρχηγός. Δεν υπάρχει offside στον αφορά την εκτέλεση του Μουνίθ. Η μπάλα φτάνει στον Δημόπουλο. Κανείς δεν μπόρεσε να διώξει από πλευράς γηπεδούχων. Ο Δημόπουλος είχε εύκολο έργο με ψυχραιμία μετά από την πάσα του Τσίκα που έπεσε με τάκλιν. Και πάλι ο Οικονόμου έχει απάντηση με το κεφάλι αυτή τη φορά από τη σέντρα του Ντουάρτε. Σφύριγμα, τέλος, απορώ κι εγώ. Δεν έχουμε παίξει καθόλου από τις καθυστερήσεις και μετά για 5 λεπτά. Υπήρχαν 3 λεπτά καθυστερήσεις στη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Βόλος. Υπάρχουν και 6 αλλαγές στο παιχνίδι συνολικά. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει υποδειχθεί, ποια 8 λεπτά μέτρησαν για να τελειώσει το παιχνίδι.